Και αυτοί που έχασαν τον μπαμπά τους, η φυσική έξοδος που δουν τον κόσμο δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί μπορούμε να αισθανθούμε την παρουσία τους, μπορεί να μας έχουν αφήσει όλοι τους την αγάπη και πιστέψτε με, τόσο δυνατή που κρατά αιώνια. Ακόμη και αν δεν τους έχεις για μια αγκαλιά. Μπορεί να γίνει και πιο... Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως... Ότι η αγάπη ακόμα... υπάρχει και χωρίς τη φυσική ναι, παρουσία. Σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία ενώ έχουν και τους δύο τους γονείς, αυτή είναι την αγκαλιά να τη δίνουν. Ναι, ναι. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, να εξομολογηθώ κάτι, γιατί έχει ώρα που πιέζομαι. Από την αρχή που ξεκινήσαμε το θέμα σήμερα, έτσι νιώθω ένα βάρος, γιατί η Ιωάννα μας είναι η μόνη που δεν έχει τον μπαμπά της στη ζωή και γι' αυτό με πιάσε έτσι έχω λίγο. Το. Έτσι, ναι, με αυτό με που άλλο είπες, τρόπο. Ναι. Καταλάβασα, γι' αυτόν τα είπα, Τσίνα, για να μην νιώθεις. Έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις ναι, όμως, έχει, πολύ δυνατές ναι. αναμνήσεις. Μάθαμε να παίζω σκάκι, ας πούμε, δεν τον που θυμούμε, γι' αυτόν και το τατουάζ που είναι ο βασιλιάς του σκάκιου. Οπότε πάντα να θυμούμε τούτο. Και πολλά άλλα, και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Ναι. Λοιπόν, η πατρότητα χρόνια δεν κοιτά, γι' αυτό πάμε να δούμε το επόμενο μας βίντεο.